Πάμε να βρούμε τον Πάνο Γαρουφαλιά. Χθες τέτοια ώρα περίπου ο Πάνος βγήκε και μας έδωσε την είδηση, γιατί πρόκειται περί μεγάλης είδησης, η αλήθεια είναι, για την έφοδο, λέει, που έκανε η αστυνομία με παραγγελία του εισαγγελέα στα κεντρικά του ΟΣΕ και για το γεγονός ότι πάλι με παρουσία εισαγγελέα θα πάρθουν δείγματα από το χωράφι με τα μπάζα. Το ιδιωτικό χωράφι με τα μπάζα. Πάμε να δούμε τι νεότερα έχουμε για αυτό το θέμα, γιατί όλα αυτά γίνονται ένα χρόνο μετά την τραγωδία. Έλα, Πάνο, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Είχαμε πει λοιπόν χθες ότι την προηγούμενη μέρα το απόγευμα άντρες της ασφάλειας Αττικής μπήκανε στο τριώροφο κτίριο του ΟΣΕ στην Αθήνα. Εκεί λοιπόν κατέσχεσαν όλο το ηχογραφημένο υλικό που αφορά στην 28 Οκτωβρίου του 2023 και έγινε το δυστύχημα των Δεμπών με 57 νεκρούς. Και βέβαια αυτό έγινε με εντολή του κυρίου Μπακαΐμη, του εφέτη ανακριτή, και μάλιστα σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες και με την παρουσία εισαγγελέα στον χώρο. Το ζήτημα είναι γιατί έγινε αυτό ένα χρόνο μετά. Υπήρχαν από την αρχή, πριν ακόμα υπάρξει ο εφέτης ανακριτής, όταν υπήρχε ανακρίτρια στην υπόθεση, υπήρχαν οι ηχογραφημένες συνομιλίες, οι οποίες ήταν και καταγεγραμμένες από την τροχέα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο εφέτης ανακριτής θέλει να αντιπαραβάλει το υλικό που είχε με τις πρωτότυπες, με το πρωτότυπο υλικό που πήρανε πριν από 2 ημέρες στην ουσία. Θέλει να δει δηλαδή εάν υπάρχουν κενά στους διαλόγους που έχει καταγεγραμμένους. Τώρα, αύριο περιμένουμε να ψάξουν στο οικόπεδο εκεί όπου έχει εναποτεθεί ένα μεγάλο μέρος από χώματα που μεταφέρθηκαν από τον τόπο της τραγωδίας, περίπου 2-3 χιλιόμετρα. Θα πάνε λοιπόν οι ειδικοί, όπου θα κάνουν στην ουσία, θα πάρουν δείγματα για να κάνουν χημικές αναλύσεις. Ναι. Μην τυχόν βρεθεί κάτι περισσότερο. Να σας πω ότι χθες επίσης άνθρωποι που χάσαν τους δικούς τους στο δυστύχημα των Τεμπών και ιδιαίτερα η οικογένεια Βλάχου έδωσαν νέα στοιχεία στον ανακριτή με καταθέσεις. Βέβαια, περιμένουμε τις πραγματογνωμοσύνες για αρκετά από αυτά τα οποία ερευνά ο εφέτης ανακριτής μέχρι να κλείσει τον φάκελο και τη δικογραφία περί τα μέσα του καλοκαιριού για να ξεκινήσει αυτή η δίκη από το νέο δικαστικό έτος. Μάλιστα μαθαίνω ότι ο κύριος Φλωρίδης, ο αρμόδιος υπουργός δικαιοσύνης, έχει και σχετικό ΦΕΚ με την συγκεκριμένη απόφαση. Γεια σου, Πάνο, ευχαριστούμε καλά, πολύ. Βέβαια, ένα χρόνο μετά, έτσι. Προφανώς. Και για τα ηχογραφημένα τα οποία από την κυβέρνηση διατείνονται ότι τα έχουν όλα οι δικαστικές αρχές και οι αστυνομικές αρχές. Δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει σύγκριση τώρα. Ένα χρόνο μετά θα γίνει σύγκριση.